Τα βήματα που έχουν γίνει στη κατεύθυνση της αξιοποίησης και ανάδειξης της Αλεξανδρούπολης και της ευρύτερης περιοχής, καθιστώντας τη σημαντικό γεωστρατηγικό, οικονομικό και ενεργειακό κόμβο, απασχόλησαν τη συνάντηση του Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Καραμανλή με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ. Με τον Αμερικανό πρέσβη είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ιδιαίτερα στενή συνεργασία, προκειμένου να αξιοποιήσουμε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αλλά και την ευρύτερη περιοχή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής. Με τον Αμερικανό πρέσβη είχαμε όλο αυτό το διάστημα μια πολύ στενή και επικοδομητική συνεργασία, ιδιαίτερα για να προωθήσουμε και να αναπτύξουμε το κοινό στρατηγικό μας σχέδιο, την αξιοποίηση και την ανάδειξη της Αλεξανδρούπολης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, η οποία με σταθερά βήματα εξελίσσεται σε σημαντικό γεωστρατηγικό, οικονομικό και ενεργειακό κόμβο. Δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Καραμανλής παρουσίασε και ανέλησε στον Αμερικανό αξιωματούχο όλες τις ενέργειες που έχει αναλάβει το Υπουργείο, χωρίς τις οποίες δεν θα ήταν δυνατή καμία περαιτέρω αξιοποίηση του λιμένα. Οι ενέργειες που έγιναν επικεντρώθηκαν σε τρεις βασικούς τομείς. Στα λιμενικά έργα, όπου επιλύθηκε ένα χρόνιο πρόβλημα περίπου 30 ετών, που απασχολούσε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και αφορούσε στα ακίνητα κυριότητας του ΟΣΕ και διαχείριση της ΓΕΟΣΕ εντός της λιμενικής ζώνης. Με την νομοθετική ρύθμιση τον Ιούλιο του 2020 αποφασίστηκε η διαχείριση και εκμετάλλευση αυτών των εκτάσεων για να μην κατακαιρματίζεται. Έτσι, το δικαίωμα αυτό περίλθε μεν στον οικείο οργανισμό λιμένος, χωρίς όμως να θίγεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΟΣΕ. Επιπλέον, αναφέρθηκε στα οδικά έργα με την συμβασιοποίηση του έργου της νέας περιφερειακής οδού που θα συνδέει κυρίως το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με την Εγνατία οδό, αλλά και θα αποσυμφορήσει το κέντρο της πόλης από το κυκλοφοριακό, ένα έργο που θα είναι έτοιμο σε περίπου 2 χρόνια. Στη συνέχεια, σειρά πήραν τα σιδηροδρομικά έργα. Όπως είπε ο κ. Καραμανλής, δημοπρατήσαμε τα σημαντικά σιδηροδρομικά έργα Αλεξανδρούπολη, Ορμένιο και Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Τοξότες, αναβαθμίζοντας έτσι τη γραμμή με ηλεκτροκίνηση και τη μετατρέπουμε σε γραμμή υψηλών ταχυτήτων, όπου θα αναπτύσσονται ταχύτητες μέχρι και 200 χιλιόμετρα την ώρα. Το συγκεκριμένο έργο θα ενισχύσει τη διασυνοριακή σιδηροδρομική σύνδεση του λιμένα με την υπόλοιπη νοτιοανατολική Ευρώπη. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, ενημέρωσε αναλυτικά τον Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμαλή για τα αμερικανικά επενδυτικά μεγάλα σχήματα τα οποία ενδιαφέρονται για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Τέλος, σημειώνεται πως στη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μετήχαν ο Υφυπουργός Αρμόδιος για τις Υποδομές Γιώργος Καραγιάννης, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, ενώ τον Αμερικανό πρέσβη συνόδευαν ο Οικονομικός Σύμβουλος Έρικ Χόλμγκρεν και η Εμπορική Σύμβουλος Γιούρι Άρθουρ.